Εάν κάποιος ανατρέξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας για τη θαλάσσια ρήπαση 8 του Μάη του 2018 από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό εξάλλου και την ψηφίζει, έχει συνέχεια το αστικό κράτος, τότε θα δει, θα διαβάσει ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα μικρό μέρος στην ατζέντα που είχε τότε η τέταρτη κατά σειρά τριμερή σύνοδος κορφής Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Ως κύριο σημείωναν μάλιστα ότι στο πλαίσιο της θα προωθηθεί ο σχεδιασμός του αγωγού EastMed, που φαίνεται να μένει στα χαρτιά, και θα υπογραφόντουσαν νέες συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών. Διευκρίνιζαν την ανάγκη να δυναμώσει η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ σε συγκεκριμένους τομείς που άπτονται ευρύτερα θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Καθώς και το πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί και η Κύπρος στις πολλές πρωτοβουλίες που τρέχει η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωατλαντικό μοτίβο στα Βαλκάνια. Ουσιαστικά, πίσω από τα παχιά λόγια και τη στρατηγική συνεργασία, την ειρήνη και τα διάφορα αναγκαία project που υπόθηκαν από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επαναλαμβάνονται αυξημένα και από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κρύβονται οι επικίνδυνοι πολεμικοί ανταγωνισμοί και σχεδιασμοί στην περιοχή με τη δημιουργία κλίματος και αναζήτησης προσχημάτων. Εξάλλου τα σχέδια και οι υλικοφιλίες του κεφαλαίου πηγαίνουν χέρι-χέρι με την εμπλοκή στα νέα πολεμοκάπηλα σχέδια ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κρατών δολοφόνων όπως του Ισραήλ, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων στην αντιπαράθεσή τους με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα και καπιταλιστικά κράτη. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς υπάρχει προσήλωση των ελληνικών κυβερνήσεων. Βεβαίως, μια τέτοια συμφωνία για την πρόληψη της ρήπανσης από πλοία και την καταπολέμηση της ρήπανσης της Μεσογείου συνδέεται με ΑΟΣ, με υφαλοκρηπίδα, με γυαλίτιδα ζώνη κλπ. Συνεπώς, ανοίγονται ζητήματα τόσο με την Τουρκία, όπως και με τον αγωγό EastMed που θα συνέδεε τα κοιτάσματα φυσικού αερίου από Ισραήλ και Κύπρο και μέσω Ελλάδας σε Ευρώπη. Αυτές, όπως αποδείχτηκε, ήταν φαινομενικές αντιθέσεις και κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες, γιατί υπάρχει αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και ΗΠΑ, που φαινόταν ότι στηρίζει τον αγωγό EastMed, ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται. Απλά, επρόκειτο για σχέδιο με στόχο να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και διαπραγματευτικό χαρτί από τη μεριά των ΗΠΑ στα παζάρια με την Τουρκία για τους όρους συμμετοχής της Τουρκίας στα σχέδια συνεκμετάλλευσης στην περιοχή και τη διασφάλιση της νατοϊκής συνοχής στη νότιο-ανατολική πτερυγά της. Ταυτόχρονα, ενίσχυσε τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και στο πρόσφατο αμερικάνικο έγγραφο non-paper κάνει αναφορά στο γεγονός ότι το σχέδιο, αυτό του EastMed, αποτελεί εστία εντάσεων στην περιοχή, υπονοώντας έτσι ως λόγο απόρριψής του τις απαράδεκτες διεκδικήσεις στην Τουρκία, στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, όπως και στην ευρύτερη περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελόριζου. Δηλαδή, το ενδιαφέρον της ήταν να μπει στο παιχνίδι η Τουρκία. Τώρα μπορεί να εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να τα ρίχνει ότι δεν ενδιαφέρθηκε η Νέα Δημοκρατία για τον EastMed. Όμως και οι δυο σας, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, φανιζόσαστε σαν απατημένη σύζυγη, αφού όμως δώσατε όλη τη χώρα να μετατραπεί σε μια τεράστια στρατιωτική βάση με υποδομές και μεγάλους κινδύνους για το λαό μας. Γιατί δήθεν ότι είπα θα στήριζαν την Ελλάδα και όχι την Τουρκία.
αυταπάτες και δικαιολογίες. Πιο ειδικά, στη συγκεκριμένη σύμβαση, έχει το χαρακτήρα της λήψης μέτρων προκατασταλτικού και όχι ολοκληρωμένου προληπτικού χαρακτήρα και στο βάθος συνδέεται με τους γενικότερους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς των τριών αστικών τάξεων μερών της σύμβασης με την αστική τάξη της Τουρκίας για την εκμετάλλευση της Μεσογείου. Αν και θεωρούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των θαλασσών, των ωκεανών, με κύριο βάρος την πρόληψη, προκειμένου να μειωθούν οι ρήποι που επιδρούν αρνητικά στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως άλοθη. Για να επιτευχθεί προστασία θαλασσών απαιτείται να λαμβάνονται μέτρα εγγενούς ασφάλειας, δηλαδή πρόληψης του κινδύνου στην πηγή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τέτοια μέτρα όμως είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, αφού το κριτήριο που κυριαρχεί για όλα τα παραπάνω είναι η μακρόχρονη διασφάλιση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και όχι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Το σύστημα αυτό καταστρέφει τόσο το περιβάλλον, όσο και τους ίδιους τους ανθρώπους, για να πετύχει μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία. Η θαλάσσια ρύπανση είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης ως σύνολο και γι' αυτό η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη κάτω από τις συνθήκες κυριαρχίας των εκμεταλλευτικών σχέσεων παραγωγής. Πότε θα εξασφαλιστεί? Μόνο από την εργατική εξουσία με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, αφού θα φροντίσει για την εξάλληψη της αιτίας που δημιουργεί και οξύνει και το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, που είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο ανταγωνισμός για το κέρδος. Συνεπώς, καταψηφίζουμε και αυτή τη συμφωνία με το κράτος δολοφόνου του Παλαιστινιακού λαού. Εξάλλου, είναι και αντίφαση. Εδώ το Ισραήλ αποτελεί ένα από τα 4 κράτη μαζί με τη ΣΥΠΑ που το 1982 καταψήφισαν τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Σιγά που θα την προστατέψουν περιβαλλοντικά. Και επειδή τσίγκλησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τον ΟΛΠ και την ΚΟΣΚΟ, να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε τον ΟΛΠ στο Κινέζικο Μονοπόλιο για να φτιαχτεί η Νότια Προβλήτα, καταστρέφοντας την ωραιότερη περιοχή του Πειραιά, την Πειραϊκή. Και με περιβαλλοντικές προστασίες διάτριτες. Αυτές χρησιμοποιεί σήμερα και η ΚΟΣΚΟ. Γιατί πάνω απ' όλα βάλατε το κέρδος του Κινέζικου Μονοπόλιου. Τώρα δίθεν διαμαρτύρεστε. Όταν προωθήσατε μέσα στη συμφωνία σας ο ελεγχόμενος να είναι ταυτόχρονα και ελεκτής. Αυτά σήμερα κουνάνε. Συνεπώς υποκρίνεστε. Βέβαια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν τα άλλαξε, αλλά ενίσχυσε ακόμα περισσότερο, γιατί τους επιχειρηματικούς ομίλους στηρίζει και όχι τα λαϊκά συμφέροντα. Μήπως τα ίδια δεν ισχύουν και με το ναυάγιο του Σιντάιμοντ στη Σαντορίνη? Χρόνια τώρα, αντί να πάρετε μέτρα και εσείς και οι προηγούμενοι από τη συνεχόμενη ρύπανση, στηρίζετε και προστατεύετε τον εφοπλιστή ακόμα και στις αποζημιώσεις που πρέπει να δώσει. Συνολικά, καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία.